Λοιπόν, φίλοι μου, να ευχηθώ χρόνια πολλά στο χειρότερο ψαρά που γνωρίζω. Στον πρώτο άνθρωπο που έχει ψήσει μέσα σε καροτσάκι που πας κανονικά τα μπάζα στα σκουπίδια. Στον έναν και μοναδικό Στέφανο Δαμιανιδή, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Έκλεισε σήμερα τα 56 του χρόνια. Χίλια χρόνια να ζήσεις, φίλε μου, υγεία και ευλογία να έχεις. Focus FM 103,6 είσαι. Δόξα τω Θεώ, ακόμα νέος είσαι, 56 χρόνων είσαι ακόμα. Έχεις χρόνια μπροστά σου να σου μάθω και ψάρεμα, να σου μάθω και να ψήνεις. Να σου μάθω και άλλα πραγματάκια. Χρόνια πολλά να ευχηθώ στο Μιχάλη, στο Ραφαήλ, στο Γαβρίλ, σε όσους γιορτάζουνε και σε όσες γιορτάζουνε. Ό,τι μετράει είναι οι όμορφες στιγμές, φίλοι μου. Όμορφες στιγμές, πλατή χαμόγελο και όλα έρχονται. Συγκεκριμένα θέλω να στείλω όμως και τα χρόνια πολλά μου στο Μιχάλη Ιωάννου από τα Σίβωτα. Γεια σου, αδερφέ. Έπεσε τηλέφωνο και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο και γράφει Θοδωρής, τελειώνει εκεί η υπόθεση. Χρόνια πολλά στο Μιχάλη Ιωάννου. Υγεία και ευλογία να έχει. Λοιπόν, φίλοι μου, πρέπει να τα πάρουμε ένα προς ένα όλα. Μιας και σιγά σιγά ο Στέφανος πάει για πι, πάει για μπαστούνι, εντάξει, 56 χρονών είναι. Έχει μια δεκαετία μπροστά του να γίνει 66. Τούρτες με το κιλό εδώ, άστο. Χθες παρεμπιπτόντος, μια μέρα πριν τα γενέθλιά του, έφερε εδώ πέρα ο Χάρης γαλακτομπούρεκο. Πού είναι τα γαλακτομπούρεκα, ρε? Πού είναι τα γαλακτομπούρεκα, τα πήρες και φύγες? Λοιπόν, ας προσγειωθούμε λίγο στην επικαιρότητα και στη σοβαρότητα. Πάμε να αναλύσουμε λίγο το τι ακριβώς σημαίνει βία, γιατί κάποιοι δεν έχετε καταλάβει ακόμα τι ακριβώς σημαίνει βία. Βία δεν είναι μόνο να έρθω να σου ρίξω δύο μπουνιές, μια κλωτσιά, καμιά αγκονιά και να σου φύγουν τα δόντια. Υπάρχει και η λεκτική βία. Το να σου βρεις ό,τι έχεις και δεν έχεις. Υπάρχει όμως και η βία της καθημερινότητας, η βία που ασκούν οι πολιτικοί σε εμάς. Βία λοιπόν είναι να ξυπνάς από το χάραμα, να δουλεύεις 10 και 12 ώρες για 700 ευρώ και να μην τολμάς να πεις και κουβέντα, γιατί ο εργοδότης σου έχει 100 βιογραφικά που περιμένουν στο γραφείο του. Βία είναι επίσης να είσαι άνεργος, να ψάχνεις ένα χρόνο για δουλειά και να μην σε προσλαμβάνει κανένας, γιατί είσαι πάνω από 40. Βία είναι να λες τα παιδιά σου ότι δεν μπορείτε να πάτε θάλασσα, γιατί η βενζίνη έχει αγγίξει τα 2 ευρώ, 2,30. Και αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε περικοπές και δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ψυχολογική βία. Βία είναι να κλείνεις ραντεβού στο ΙΚΑ για μετά από 2 μήνες και όταν πηγαίνεις ο γιατρός να μην είναι εκεί. Επίσης, βία είναι να τολμάς να γυρίζεις μόνος σου στο σπίτι, ενώ μένεις πάνω από την Εγνατία, μετά τις 10 η ώρα το βράδυ, και να κοιτάς πίσω σου κάθε 3 λεπτά να μην εμφανιστεί κανένας με κάνα μαχαίρι. Βία είναι επίσης να είσαι νέος, να είσαι 18 χρονών, να έχεις υποστεί του κόσμου τις μεταρρυθμίσεις, να έχεις φτύσει αίμα για να μπει σε μια σχολή και να βγαίνεις στην τελική και άνεργος και αμόρφωτος. Και την ίδια ώρα άλλος που δεν έχει προσπαθήσει καν και κοιμότανε στην τάξη, όπως έκανα εγώ για παράδειγμα, να έχει μια δουλειά από την οποία βγάζει περισσότερα χρήματα από ό,τι βγάζει ένας γιατρός. Βία είναι να παρακολουθείς επίσης όλα αυτά τα σκάνδαλα που περνούν από μπροστά σου, λες και είναι παραμύθι, να βλέπεις να κουκουλώνονται από όλους, να μην μπαίνει κανένας φυλακή, και να ξέρεις ότι η ιστορία θα λήξει με το ένα και μοναδικό που λένε σε όλα τα παραμύθια: ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί πολύ καλύτερα.
Θέλετε κι άλλα? Θα σας πω για τη βία. Δεν είναι βία να πληρώνεις ένα 40 ενώ περιμένεις μία ώρα το λεωφορείο. Και όταν μπαίνεις μέσα, χωράς να κάτσεις μόνο πάνω στον οδηγό. Δεν είναι βία να σε παίρνουν 100 τηλέφωνα τη μέρα από εισπρακτικές εταιρείες επειδή καθυστερείς τη δόση στο στεγαστικό δάνειο. Δεν είναι βία να κόβεις τα παιδιά από το φροντιστήριο γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά, ενώ έχεις ήδη πληρώσει για δωρεάν παιδεία και στη δωρεάν παιδεία οι καθηγητές πάνε την ύλη σύμφωνα με το πώς πάνε τα παιδιά στο φροντιστήριο. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο δεν πηγαίνει φροντιστήριο δεν τους ενδιαφέρει, γιατί μπαίνει ο καθηγητής μες στην τάξη και τι λέει? Πού είστε στο φροντιστήριο? Από εκεί ξεκινάμε. Ναι, είμαστε κι εμείς εδώ που δεν πάμε φροντιστήριο γιατί δεν έχουμε την οικονομική άνεση. Κανονικά η δωρεάν παιδεία έπρεπε να μας παρέχει γνώση για να μην πληρώνουν οι γονείς μας φροντιστήριο. Βία είναι να βλέπεις τους πολιτικούς να τσακώνονται μέσα στη Βουλή. Ποιος είχε μαύρες σακούλες, πού τις είχε, γιατί τις είχε, πώς τις πήρε, πώς τις έδωσε. Βία είναι επίσης να τους βλέπεις να μαλώνουνε μεταξύ τους για το ποιος είναι καλύτερος, ο κόκκινος ή ο μπλε ή ο πράσινος. Βία είναι να σου ζητούνε να πληρώσεις επίδομα αλληλεγγύης, να διαβάζεις ότι οι εφορίες έχουν να κάνουν ελέγχους και να εισπράξουν το οτιδήποτε από το 1995. Βία είναι επίσης να είσαι 45 χρονών. Να δουλεύεις, να πληρώνεις μια ζωή και να καταντήσεις να ζήσεις από τη σύνταξη των γονιών σου. Να τα λέμε όλα, φίλοι μου. Έχει κι άλλα. Βία δεν είναι βία το να σε παραμυθιάζουν τα μέσα ενημέρωσης που συγκαλύπτουν ή επιλεκτικά αποκαλύπτουν ανάλογα με τα deal που γίνονται κάτω από το τραπέζι και τις επιχορηγήσεις. Δεν είναι βία να σε ληστεύουν για τρίτη φορά και το όργανο της τάξης να σου λέει μην ελπίζεις και πολλά αφού δεν ήσουν μέσα και δεν έπαθες τίποτα, όλα καλά. Δεν είναι βία να πληρώνεις για προστασία του πολίτη και να μη σου την παρέχουνε. Δεν είναι βία να σου στερούν το δικαίωμα της διαμαρτυρίας, να τρως τόνους από χημικά, τόνους από κλοπιές και να σε αναγκάζουνε να μη μιλάς όλοι αυτοί οι παρακρατικοί. Γιατί έχουμε δει κάποιους κουκουλοφόρους να κυκλοφορούν ανάμεσα στα ΜΑΤ. Και βάζω μέσα και για αντιεξουσιαστές και για χρυσαυγίτες. Όλοι πληρωμένοι, προστατευόμενοι, από όπου και αν προέρχονται. Κάνω λάθος? Δεν κάνω, απλώς Έλληνας πολίτης τα τρώει όλα. Δεν είναι βία να πληρώνεις 3 ευρώ διόδια για να διανύσεις μια απόσταση 100 χιλιόμετρων και ταυτόχρονα να κάνεις τάμα στον Άγιο Χριστόφορο να φτάσεις ζωντανός. Δεν είναι βία να βλέπεις όσους εμπλέκονται σε σκάνδαλα πάσης φύσεως να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να παρουσιάζονται στη δικαιοσύνη όποτε θέλουν και αν τελικά παραπεμφθούν να συνεχίζουν το έργο τους μέσα από τη φυλακή. Ποια φυλακή? Πόσο θα κάτσουν στη φυλακή, 1-2 μήνες? Επίσης, βία είναι να ακούσεις αυτόν τον πρωθυπουργό και όλους τους βουλευτές οι οποίοι λένε ότι ανησυχούν για τη βία. Για τη βία που αγγίζει μόνο το δικό του σπίτι. Βία είναι να τον ακούς να ανακοινώνει επιτροπές τις οποίες ο κάθε βουλευτής θα πληρώνεται με 245 ευρώ για να παρευρεθεί στη συζήτηση. 245 ευρώ για να κάτσεις στο τραπέζι ο βουλευτής και να είναι στη συζήτηση. Και εσύ 245 ευρώ βγάζεις στις 2 εβδομάδες. Βία είναι να ζεις την κάθε μέρα σαν τελευταία. Γιατί δεν ξέρεις τι θα συμβεί αύριο. Κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούμε αντίστροφα. Να ζούμε κάθε μέρα όσο πιο όμορφα μπορούμε. Όχι όσο χειρότερα γίνεται. Με άγχος, στρες, πίεση και πανικό. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε. Και δεν θέλει λεφτά. Και αυτό το λέω για τους φιλάργυρους.
Μπορείς να περάσεις πάρα πολύ όμορφα και σε κάποια σκαλάκια με μια μπύρα στο χέρι. Και με μια σωστή παρέα. Δεν οδηγεί την καλοπέραση το χρήμα. Αλλά πρέπει να έχεις ανοιχτό μυαλό. Ξέρετε, το κοινό που έχουν τα μυαλά με τα λεξίπτωτα είναι ότι λειτουργούν και τα δύο μόνο όταν είναι ανοιχτά. Για τους κλειστόμυαλους το λέω αυτό. Αλλά για κλάματα είμαστε. Μια γέλαστη άνοιξη είμαστε. Κακόμοιρε κόσμε. Κανένας δεν σε κλαίει. Φτώχινες και οι πλούσιοι σε συχαίνονται και από πάνω. Θα πάμε τώρα να πάρουμε σιγά σιγά μια κατάσταση φοβερή σε αυτό το κράτος. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα, γιατί και αυτή είναι μέσα στο κόλπο. Α, συγγνώμη λίγο, Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τη μαντήλα, έτσι, που φορούν οι μουσουλμάνες. Και το κάνουν αυτό, λες και εκπροσωπεί την ελευθερία. Δεν υποτίθεται ότι η μαντήλα είναι ένα σύμβολο καταπίεσης. Των γυναικών συγκεκριμένα. Πώς λοιπόν χρηματοδοτείς εσύ η ελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύμβολο καταπίεσης? Έχουν μπει, έχουν ριζώσει, θέλουν να μας ισλαμοποιήσουν και δεν το έχετε πάρει πρέφα. Οι τελευταίοι των Ορθόδοξων Χριστιανών είμαστε. Για να μην πω το Μεϊκανών, γιατί κάποιοι έχετε και φαλάκρα. Και άμα αφήσεις Μοϊκάνα ενώ έχεις φαλάκρα είναι σαν να έχεις χέτη. Δεν είσαι Μοϊκανός, οπότε άστο να φύγει. Βλέπουμε 21 χρονών κοριτσάκια τα οποία συνήθισαν σε άλλες ζωές να πηγαίνουν στη δουλειά και να μην μπορούν να τα απεξέλθουν. Τι είναι λέει αυτό, 10, 12, 13 ώρες δουλειά, δεν γίνεται αυτό. Φυσικά και γίνεται και κανονικά θα έπρεπε να μπορέσετε να δείτε πώς ακριβώς μπορείτε να βγάλετε περισσότερα χρήματα για να μπορέσετε να τα απεξέλθετε. Αν δεν δουλέψετε σε αυτές τις ηλικίες, σε ποιες ηλικίες θα δουλέψετε ρε παιδιά? Ποιος δεν δούλεψε σε αυτές τις ηλικίες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είμαστε λέει όλοι ίσοι, βγαίνει ένας άλλος λέει, είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρέπει να διαχωρίζουμε και δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι φίλε, δεν είμαστε όλοι ίσοι. Όχι ρε φίλε, δεν είμαστε ίσοι και δεν θα είμαστε ποτέ όλοι ίσοι. Και θα σου πω γιατί. Γιατί εμένα με έχουν διώξει από εγγένεια σουβλατζίδικου. Πώς είμαστε ίσοι? Επίσης πώς μπορείς εσύ να λες ότι είσαι ίσως με κάποιον ο οποίος δουλεύει 15, 16, 17, 18 ώρες? Πρέπει λίγο να προσγειωθείς, να καταλάβεις τη διαφορά. Εν τω μεταξύ βλέπω κάτι άλλα ραδιοφωνάκια, δεν ξέρεις τώρα, ραδιοφωνάκι, ζήτω Μητσοτάκης, ολέ, κυβέρνηση είναι καλύτερη, σταματήστε να κελαϊδάτε, σταματήστε να λέτε ό,τι λέτε. Έτσι εμείς είμαστε και κανένας άλλος. Τα ξέρετε αυτά τα ραδιοφωνάκια. Βγάζουνε τώρα εδώ πέρα έναν καλεσμένο. Στην προκειμένη φάση που η Ελλάδα καίγεται, η διαφθορά έχει βάλει μέσα όσο πιο βαθιά γίνεται. Ο κακός χαμός, καταστροφές παντού. Έχουν ανοίξει μέτωπα, γίνεται πόλεμος το ένα το άλλο. Και το ραδιόφωνο αυτό βγάζει σαν καλεσμένο τον πρόεδρο ενός ποδηλατικού συλλόγου. Τι να μας πει ο πρόεδρος ενός ποδηλατικού συλλόγου, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου τα στέλνετε και γελάω. Εγώ δεν ακούω άλλα ραδιόφωνα. Εγώ είμαι Focus FM 103,6 κάργα μέχρι να κλείσουν τα μάτια μου. Και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Αλλά μου τα στέλνετε και γελάω. Τι να τον κάνω ρε τον πρόεδρο ποδηλατικού συλλόγου? Τι να μου πει? Πώς κάνει σούζα? Αν κάνει σούζα. Πώς ωραίοι είναι ποδηλατόδρομοι του Σέρβα? Τι να μου πει? Γιατί δεν βγάζετε την κυρία Αυτίνα, η οποία βγήκε όμορφα και είπε ότι είναι συνταξιούχος με τρία παιδιά, ότι πήγε φαντ, της πήρε το σπίτι, το οποίο βγήκε σε πληστηριασμό και αυτή τη στιγμή είναι στο δρόμο. Αυτή η κυρία μένει στην Καλαμαριά και έψαχνε να βρει το φαντ για να του δώσει τα λεφτά και το φαντ είχε έδρα μια πιτσαρία στις Βρυξέλλες και δεν σήκωνε κανένα στα τηλέφωνα.
και τις πήρανε το σπίτι μέσα από τα χέρια. Ποιοι τις πήρανε το σπίτι μέσα από τα χέρια, ξέρετε? Δεν ξέρετε ούτε εσείς, ούτε η ίδια, ούτε οι εισαγγελείς, ούτε οι δικαστές. Αρπάζουνε την περιουσία των Ελλήνων, βρε γαϊβάνια. Και κοιμάστε όρθιοι. Βγαίνει ο άλλος σφίνα χθες και μου λέει, γκρινιάζεις, λέει, για το μετρό, γκρινιάζεις για το flyover. Αυτή η γκρίνια θα σε φάει. Ναι, έχω 1000 άδικα. 1000 άδικα έχω. Δηλαδή το μετρό, εξαιρετικό έργο. 50 χρόνια γονάτισε την αγορά, το κέντρο, και τελικά δεν είναι έτοιμο. Και τελικά αν θα είναι έτοιμο θα έχει 5 στάσεις μόνο. Οι οποίες θα είναι σε απόσταση 5 λεπτών, ούτε 10. 5 λεπτά θα κάνει. Θα ξεκινάει από Βαρδάρι, θα πηγαίνει μέχρι Βενιζέλου. Θα πηγαίνει από Βενιζέλου μέχρι την Αγιά Σοφία. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Φταίω, συγγνώμη. Και το flyover, βέβαια, εγώ φταίω πάλι. Το flyover, ξέρεις γιατί φταίω για το flyover, φίλε μου, εκεί πέρα έξω που ακούς? Γιατί είναι μέχρι να ξεκινήσει. Τα ίδια μου λέγανε για την πλατεία Μελισσοχωρίου. Έλα μωρέ, η μιζέρια σου, οπισθοδρομικέ, για την πλατεία Μελισσοχωρίου, πώς κάνεις έτσι, και είναι ένα έργο που θα εμπλουτίσει και θα αναβαθμίσει και θα να μην πω τι άλλο. Και τώρα δεν έχουν να παρκάρουν και γκρινιάζουν και κάνουν ενστάσεις και πάνε 5 και 10 άτομα μαζεύονται να βγάλουν τα κολονάκια, να πέσουν, λέει, να σπάσουν τα μπετά. Τι βρε καραγκιόζηδες περιμένετε, αφού δεν ακούτε. Δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει οργάνωση. Υπάρχουν μόνο αρπαχτές. Και μαντέψτε τι αρπάζουν. Δεν αρπάζουν αχλάδια και μήλα, λεφτά αρπάζουνε. Αλλά κοιμάστε όρθιοι. Βγαίνει ο νέος Χάρι Πότερ της ψηφιακής διακυβέρνησης, ο Δημήτρης ο Παπαστεργίου, και σας λέει, παιδιά, έχω ανακοίνωση. Η νέα ανακοίνωση εθνικής αντίστασης. Η νέα ανακοίνωση εθνικής ανάτασης. Και ενημερώνει το φιλομαθές κοινό του πως η Ελλάδα θα αποκτήσει σύντομα έναν υπερπολογιστή. Αυτός ο υπερυπολογιστής, ο οποίος μπορεί να κάνει 50 τετράκι σε εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο, ο οποίος θα εισέλθει πανηγυρικά στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα ηγηθεί της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Και επειδή πολλή επιστήμη γίνεται δύσπεπτη, θέλοντας να δώσει ένα παράδειγμα της χρησιμότητας του υπολογιστή, αναφέρει πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκαθάριση των συντάξεων και για άλλους φυσικά κοινοφελείς σκοπούς. Δηλαδή, οι άλλες χώρες παίρνουν τέτοιους υπερυπολογιστές, για να καταλάβετε, που είναι γνωστοί ως number crunchers, και τους χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο για προσομοιώσεις σε χαοτικά μοντέλα, συνήθως κβαντικής μηχανικής. Τους χρησιμοποιούν για κλιματικές έρευνες, για αεροδιαστημικές έρευνες, τους χρησιμοποιούν για πυρηνικά όπλα, και η Ελλάδα παρουσιάζει τον υπερπολογιστή που θα πάρει για την εκαθάριση των συντάξεων. Εγώ προτείνω να φτιάξουν και ένα σεμεδάκι, να το βάλουν πάνω εκεί στον υπολογιστή, όπως κάνανε παλιά στις τηλεοράσεις. Θέλετε και τεχνητή νοημοσύνη, βρε? Να περπατάτε, δεν ξέρετε ακόμα. Ζιγ-ζακ πάτε, πέρα δόθε, και κουνιέτε και το κεφάλι και ζαλίζεστε, χαϊβάνια. Βγαίνει ο Στουρνάρας μετά και τι λέει? Η χώρα, λέει, έχει ανάγκη από έσοδα. Να επαναεξεταστούν, λέει, όλες οι φοροαπαλλαγές. Γεια σου, ρε Στουρνάρα. Στουρνάρας κυριολεκτικός. Δηλαδή, ένα γιώτα λείπει. Ένα Στουρνάρι θα του τέριαζε καλύτερα. Ρε Στουρνάρι. Πάνε, ρε φίλε, στην ομάδα στην οποία συμμετέχεις και στους φίλους σου εκεί πέρα μέσα στη Βουλή. Και πες τους, παιδιά. Εντάξει, φάγατε. Καταλαβαίνω, τόσα χρόνια γίνεται χαμός. Αλλά η χώρα έχει ανάγκη από έσοδα. Μήπως να κάνουμε ένα διάλειμμα για τσιγάρο? Μήπως να κάνουμε ένα διάλειμμα για τσιγάρο, μπας και μπορέσουν κάποια δις τα οποία έχετε πάρει από απευθείας αναθέσεις, και θα σας πω πόσες είναι οι απευθείας αναθέσεις, και θα σας πω πόσα δις φάγανε το έτος 2021 με 2022 και με 2023, για να καταλάβετε γιατί φαγοπότη μιλάμε. Στουρνάρα, άμα θες να βρεις λεφτά, σες που να απευθυνθείς. Μην ψάχνεις τον ελληνικό λαό. Στουρνάρι. Τι με στέλνει άλλος, πάρε με, λέει, τηλέφωνο οπωσδήποτε.
Ρε φίλε, έχω εκπομπή. Τι δεν καταλαβαίνεις. Γράψε. Δεν μπορώ να μιλήσω στο τηλέφωνο. Ξέρετε, πέρα από τους τρομοκράτες οι οποίοι βγαίνουν και είναι κουκουλοφόροι και κάνουν ό,τι κάνουν, υπάρχουν και τρομοκράτες του διαδικτύου. Είναι αυτά τα γνωστά τρολ. Αυτοί οι κουκουλοφόροι του διαδικτύου, οι οποίοι δεν δείχνουν το πρόσωπό τους, δεν έχουν το αληθινό όνομά τους και βγαίνουν και γράφουν ως αιρέτης είναι αστροναύτης. Αυτά τα τρολάκια δεν πρέπει να τα πιστεύετε. Εφόσον βλέπετε ένα όνομα το οποίο δεν είναι αληθινό, εφόσον βλέπετε μια κατάσταση ότι ο άλλος δεν έχει πρόσωπα, δεν έχει ανεβασμένες εικόνες, δεν έχει τίποτα, πάει για να λασπώσει. Πάει για να πει πράγματα χωρίς το ονοματεπώνυμό του. Οπότε δεν θεωρείται αυτόματα έγκυρη πηγή. Εγώ βγαίνω και λέω ότι λέω με το ονοματεπώνυμό μου. Άμα θέλετε, σας δίνω και την ταυτότητά μου. Αυτός είμαι. Δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Αυτά που θεωρώ εγώ ότι είναι η αλήθεια η δική μου, τα λέω. Και τα λέω όπως μπορώ να τα πω, όπως θα τα έλεγα σε μια παρέα, σε ένα πάρκο, σε μια καφετέρια, σε μια ταβέρνα. Αν σας αρέσει, καλώς. Αν δεν σας αρέσει, έχετε μπροστά σας ένα κουμπάκι. Το πατάτε και φεύγω από τα αυτιά. Φυσικά η ελληνική αστυνομία, από ό,τι φαίνεται, είναι πάρα πολύ απασχολημένη. Δέχεται και συγχαρητήρια, μάλιστα, από κάποιους, επειδή λέει πήγε και έπιασε τον Παλαιστίνιο, ο οποίος σκαρφάλωσε μπροστά στη Βουλή και έκανε κάτι πάρα πολύ παράνομο. Σήκωσε την Παλαιστινιακή σημαία και τον ψάξανε και τον βρήκανε και τον πιάσανε. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, τον πιάσατε αυτόν. Μέσα στη Βουλή γιατί δεν μπαίνετε? Γιατί η ελληνική αστυνομία δεν μπαίνει μέσα στη Βουλή? Έχει ελληνική αστυνομία μέσα στη Βουλή. Γιατί δεν μπαίνει να συλλάβει κανέναν, ρωτάω. Γίνεται. Στη Θεσσαλονίκη είδατε μετρό, γιατί μας λένε ότι υπάρχει. Σε περίπτωση που θέλω γυαλιά, ρωτάω. Άμα υπάρχει κάποιος καλός οφθαλμίατρος να μου βάλει γυαλιά, γιατί εγώ δεν βλέπω να λειτουργεί κανένα μετρό. Πιο πιθανό τελικά είναι να δει ένας Θεσσαλονικιός στο Βόρειο Σέλλας παρά το μετρό Θεσσαλονίκης. Αλλά έτσι είναι. Αν υψώσει την Παλαιστινιακή σημαία μπροστά από τη Βουλή, θα έρθουνε κατευθείαν να σε συλλάβουν. Και καλά θα κάνουνε, λέω εγώ τώρα. Αν βρεθείς όμως με 400 χιλιάρικα διευκρίνησα στο λογαριασμό σου, δεν σε ακουμπάει κανένας. Αφήνω σχόλια καυστικά για κάποιους. Αν τώρα μιλήσουμε για εργατικά δυστυχήματα τα οποία συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, θα γίνω λαϊκιστής και θα φταίω εγώ. Μιλάμε για ρεκόρ εργατικών ατυχημάτων. Και αυτό γίνεται γιατί οι εργοδότες δεν παρέχουν τίποτα στους εργαζόμενους. Απ' την αρχή της χρονιάς γίνεται ο κακός χαμός. Κι άλλο ένα θύμα. Έχουμε 60 χρονών, ο οποίος στη Λαμία έχασε τη ζωή του. Παράλληλα όμως, άλλες επιχειρήσεις, άλλες εταιρείες θα πω, γιατί οι τράπεζες είναι εταιρείες, έχουν κέρδη 791 εκατομμύρια ευρώ στο 9 μήνο του 2023. Άλλοι χάνουν τη ζωή τους λοιπόν και η Εθνική Τράπεζα έχει κέρδη 791 εκατομμύρια ευρώ στο 9 μήνο. Μαντέψτε γιατί. Γιατί κάποια στιγμή θεωρήσατε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ο καλύτερος και είναι ο κατάλληλος για να είναι πρωθυπουργός. Ο Γιώργος Παπανδρέου, που στην εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη διακρίνεται μέσα στον κόσμο, πάνω στο τραπέζι του να έχει ένα ποτήρι φρέντο εσπρέσο με πλαστικό καπάκι, ή καπουτσίνο μπορεί να είναι, δεν ξέρω, και είναι όλα όσα πρέπει να ξέρει κάποιος για τον Γιώργο Παπανδρέου. Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε στην προκειμένη φάση να πάει με το φραπεδάκι του εκεί πέρα και να μην τον νοιάζει τίποτα. Θα ήθελα να πάω και στον εισαγγελέα τον Μπαρδάκη,
Από πότε μπορείτε να μου εξηγήσετε, από πότε να... Πες ότι βασικά το φέρω αλλιώς, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ξυπνάτε αύριο και είστε εσείς ένας εισαγγελέας, ο οποίος καλεί κόσμο για απολογία. Καλεί κόσμο να κάνει το σκαμνί. Ξυπνάτε αύριο και είστε εσείς ένας εισαγγελέας εκεί πέρα έξω που ακούτε. Ωραία. Και έρχεται ένας φάκελος που γράφει πάνω το όνομα Άδωνης Γεωργιάδης. Το διαβάζετε, έχουν βρεθεί αδευκρίνιστα ποσά, κάτι σκάνδαλα Κελπνό, κάτι σκάνδαλα Siemens, κάτι σκάνδαλα Novartis. Λες, τι φάκελος είναι αυτός ρε φίλε, σου έχουν βγει τα μάτια. Παράλληλα, πριν πάρεις την απόβασή σου, πέφτει ένα τηλεφωνάκι. Ένα τηλεφωνάκι από τον Κούγια, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση Άδωνη Γεωργιάδη. Παράδειγμα φέρνω εγώ. Έτσι, αυτά που λέω δεν ισχύουν, από το μυαλό μου τα βγάζω. Και λέει ο Κούγιας, σου λέει, αδερφέ, να σε πω κάτι. Θα μπορούσες κάλλιστα, αντί για να πάρεις μια απόφαση, και κατευθείαν όλο το σύστημα είναι πολύ μεγάλο, θα εναντιωθεί, θα σε ξυλώσουν, θα φύγεις, θα πας σπίτι σου, μπορεί να πας σε άλλη χώρα. Και ξέρουμε και ποια είναι η οικογένειά σου, ξέρουμε και ποιο είναι το σπίτι σου, ξέρουμε και ποιο είναι το ένα, ξέρουμε και ποιο είναι το άλλο. Θα μπορούσες κάλλιστα, φίλε μου, να πάρεις κάποια λεφτά και να ξέρουμε ότι είσαι δικός μας. Και την επόμενη φορά που θα υπάρξει ένα τέτοιο παρόμοιο περιστατικό, να το βάλεις αρχείο. Έχεις να διαλέξεις λοιπόν. Ή πας κόντρα και σε γονατίζουν και σε στέλνουν και σε απειλούν και σε εκφοβίζουν, λέω εγώ τώρα έτσι με το μυαλό μου, θεωρίες συνωμοσίας. Ή διαλέγεις να πάρεις 50 χιλιάρικα κάτω από το τραπέζι, τα οποία φυσικά δεν θα φανούν πουθενά, γιατί γι' αυτό λέγονται ότι είναι κάτω από το τραπέζι, και να είσαι άνετος και ωραίος. Και δεν θα είναι μόνο αυτά τα 50. Γιατί την επόμενη φορά που θα έρθει ένας φάκελος με το όνομα πάνω, ας πούμε, λέω εγώ πάλι, λέω Πάτσης, ή με το όνομα πάνω Πλεύρης, ή με το όνομα πάνω Κυριάκος Μητσοτάκης, ή με το όνομα πάνω Μαρινάκης, ή με το όνομα πάνω Περιστέρης, Μυτιλινέος, Λάτσης, Μελισανίδης, Ρέμος, Ρουβάς. Για κάθε υποθεσούλα, Πλερουά. Και εσύ απλά το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάζεις το φάκελο αρχείο. Έτσι, μια απλή αρχιοθέτηση είναι. Και για διάφορους υπουργούς και για διάφορους, θα είσαι εσύ το άτομό μας. Φυσικά, αν απ' την άλλη υπάρξει κάποιος ο οποίος πάει να τρυπήσει αυτό που χτίζουμε, φίλε εισαγγελέα, εσύ εκεί πέρα έξω που ξύπνησες σήμερα και είσαι εισαγγελέας, αν πάει κάποιος να τρυπήσει όλο αυτό που συμβαίνει, θα το ρίξουμε κάνα πρόστιμο 25 χιλιάρικα ευρώ όπως έφαγα εγώ, 25 χιλιάρικα στο κεφάλι. Σε περίπτωση που δεν βάλει μυαλό, θέλουμε να τον καλέσεις σαν ύποπτο. Και θα του χρεώσουμε κάτι. Θα πούμε ότι έκανε κάποια ζημιά. Ότι παρακίνησε κοινό για τα εμβόλια. Θα βρούμε τι θα του χρεώσουμε, μωρέ. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Και κάπως έτσι δεν θα είσαι και εσύ ύποπτος, γιατί θα κάνεις τη δουλειά σου. Έτσι λίγο να αναλύσουμε για τη δικαστική εξουσία. Κάτι θεωρίες συνωμοσίας φυσικά που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό. Στην Ελλάδα, στο πιο τίμιο κράτος που υπάρχει διαφάνεια, στη χώρα του φωτός. Θυμηθήκατε βρε και την Άννα Διαμαντοπούλου. Την Άννα ρε, την Ανούλα. Είναι δυνατόν? Τόσο ωραίο όνομα να έχει. Και να βγαίνει να μιλάει ακόμα. Αυτή η κυρία, η γιουρά του Πασόκ. Έχω έναν φίλο, ο οποίος μιλάει γαλλικά και μου λέει, τον Οκτώβριο λέει του 2008, ένα χρόνο λέει, αφού είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, έδωσε λέει μια διάλεξη στο Μέγαρο Μουσικής, στην οποία τότε χρειαζόταν έναν γαλλόφωνο, και μου είπαν εμένα λέει ο φίλος αυτός που μιλάει γαλλικά να πάω εκεί πέρα για να μπορέσω να βοηθήσω. Πιο πολύ για το αν κάποιος Γάλλος μετά την τελετή αυτή να χρειαστεί να πάει σε κάποιο καναπεδάκι, να του πω που είναι τα καναπεδάκια, όχι τίποτα τρελό. Είχε λέει αυτός ο φίλος μου μια ωραία εμπειρία εκεί πέρα. Ήτανε η Άννα η Διαμαντοπούλου, η οποία βρισκόταν στην εκδήλωση, και ήτανε συνοδευόμενη από έναν φωτογράφο. Και την κοιτούσε ο φίλος και έλεγε, τι κάνει αυτή εδώ πέρα τώρα, από πού και ως πού ήρθε. Η Άννα η Διαμαντοπούλου λοιπόν, σιγά σιγά προσπαθούσε, ακούστε εδώ πέρα,
σιγά σιγά προσπαθούσε να πλησιάσει. Με αργά και σταθερά βηματάκια την Ροαγιάλ. Μαζί με το φωτογράφο φυσικά. Φυσικά ο προφανής στόχος της Άννας Διαμαντοπούλου ήταν να φτάσει στη Ροαγιάλ, να της μιλήσει ή ακόμα καλύτερα και να την ακουμπήσει, ώστε αμέσως ο φωτογράφος που ήταν μαζί της να αποτυπώσει τη στιγμή και την επόμενη μέρα στις εφημερίδες να υπάρξει τίτλος με μια φωτογραφία από κάτω για να μπορέσουν να υπάρξουν και σχόλια για την Ελληνίδα Σεγκολέν. Αυτή είναι όμως την αργή κινησούλα που έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου, ξέρετε, αυτά τα βηματάκια, ζούλα κατσίκα, να πάμε κοντά στη Ροαγιάλ, να την ακουμπήσουμε, γεια σας, και φωτογραφία κατευθείαν για να μπορέσει να γίνει εξώφυλλο, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε καριέρα. Δυστυχώς παρατήρησαν και οι άνδρες της ασφάλειας που συνόδευαν τη Σεγκολέν Ροαγιάλ, οι οποίοι, να πούμε, ότι ήταν και σκουρόχρωμοι, για να τα λέμε όλα. Όταν λοιπόν η Ανούλα πλησίασε παραπάνω από όσο θεωρούσαν αυτοί, κανονικά, έτσι, την πιάσανε από τους ώμους, τη σηκώσανε και την απομάκρυναν βία από τη Γαλλίδα υποψήφια πρόεδρο. Μπορώ να πω ότι μια φωτογραφία και μια καριέρα χάθηκαν εκείνη τη μέρα. Οι άνδρες αυτοί, οι Γάλλοι ασφαλίτες που συνόδευαν τη Ροαγιάλ, οι σκουρόχρωμοι, κάτι μεταξύ μυγάδων και μαύρων και χρώμων, συγγνώμη, της δημιούργησαν ένα ψυχολογικό τραύμα. Ήθελε να καταφέρει κάτι και δεν την άφησαν να το κάνει. Από τότε η Άννα Διαμαντοπούλου έχει θέμα, έχει κόμπλεξ. Και μάλλον είναι το προσωπικό της τραύμα αυτό που γεννάει όλες αυτές τις δηλώσεις που βγαίνει και γελαϊδάει. Αχ, Άννα Ανούλα. Να πούμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ψηφίσανε 54% Νέα Δημοκρατία, ότι εκτός του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, από 1η του 24 αυξάνονται και οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Για να τα ξέρετε, παιδιά, σας τα λέω. Για να τα ξέρετε. Πάμε τώρα σε μια άλλη κιούρα, η οποία έχει το όνομα Γεωργία Μαρτίνου. Πάρτε στυλό και χαρτί. Γεωργία Μαρτίνου, η οποία έχει εισοδήματα 2,8 εκατομμύρια, καταθέσεις 1,5 εκατομμύριο και 114 ακίνητα. Εγώ, επειδή είμαι λίγο, να το πω, πώς να το πω, λίγο, πώς να με ονομάσω, λίγο περίεργος, έχω μια περιέργεια, πήγα και έψαξα το πόθεν έσχης της Γεωργίας Μαρτίνου το 2018 και σύγκρινα το πόθεν έσχης της Γεωργίας Μαρτίνου με το 2021. Το 2018, φίλοι μου, λοιπόν, η Γεωργία Μαρτίνου, η οποία είναι με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα, έχει εισοδήματα το 2018 469.000 ευρώ. Έχει καταθέσεις το 2018 80.000 ευρώ. Και το 2018 η συγκεκριμένη κιουρά, η Γεωργία η Μαρτίνου, έχει 0 ακίνητα. Το ακούσατε, 0 ακίνητα. Πάμε να δούμε μέσα σε 3 χρόνια τι έκανε η Γεωργία η Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας. Από 469.000 ευρώ έχει εισοδήματα 2.811.000 ευρώ. Από 80.000 ευρώ καταθέσεις έχει καταθέσεις 1,5 εκατομμύριο. Και από 0 ακίνητα έχει 114 ακίνητα, ρε παιδιά. Όλα αυτά ένα άτομο. Βάλτε όλη την οικογένεια, βάλτε και όλες τις άλλες παρόμοιες οικογένειες και μετά αναρωτηθείτε πόσο πληρώνετε εσείς ενίκιο λογαριασμούς. Το εισόδημά της πήγε επί 6, οι καταθέσεις της επί 20 και τα ακίνητά της επί 114. Αυτά είναι. Αυτή είναι ζωή μέσα σε 3 χρόνια.
Μέσα σε 3 χρόνια 114 ακίνητα. Μέσα σε 3 χρόνια από 80 χιλιάρικα καταθέσεις 1,5 εκατομμύριο. Από εισοδήματα 400 χιλιάδες στα 2,8 εκατομμύρια. Έλα ρε φίλε. Θα φορολογηθεί η συγκεκριμένη, σωστά μαγλά, θα φορολογηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί όπως λέει και ο Μητσοτάκης, από τα 33 ακίνητα, τα 7 του τα έκαναν δώρο. Τα 7 του τα έκαναν δώρο και τα άλλα 14 τα κληρονόμησε. Εμένουνε και κάποια που αγόρασε. Επίσης δηλώνει ο Μητσοτάκης στο πόδεν έσχες του ότι έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από ένα σπίτι που πούλησε στην Γλυφάδα. Αυτά είναι και τα μόνα λεφτά που έχει, λέει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει άλλα λεφτά. Επιστέψτε τον. Οι ρουφιάνοι πάντως πάνε και έρχονται. Πάνω από 70 καταγγελίες τη μέρα για φοροδιαφυγή στην εφαρμογή της ΑΔΕ. Και ο Γεραπετρίτης στο βιολί του. Να συζητηθούν, λέει, με γενναιότητα τα θέματα που ταλανίζουν την Ελλάδα με την Τουρκία για δεκαετίες. Έχει ταλγκά ο Γεραπετρίτης. Θέλει να συμφιλειωθούμε. Όχι ο Γεραπετρίτης, συγγνώμη, ο Τέρνα Πετρίτης. Γιατί όταν του γράφαν το επίθετο στην ταυτότητα, κανονικά ήταν ΤΑΦ. Απλά επειδή έγραφε καλλιγραφικά ο αστυνομικός στο τμήμα, έτσι καλλιγραφικά το έκανε γάμα και δεν φαινόταν η μικρή η γραμμούλα του ΤΑΦ. Κανονικά είναι Τερναπετρίτης. Δεν είναι Γεραπετρίτης. Έκανε κάποια λαθάκια στο αστυνομικό τμήμα ο άλλος και τον ονομάσαμε Γεραπετρίτη. Αλλά στην ουσία το Τέρνα βγαίνει από το επίθετό του. Έχουν σχέσεις, ακούστε μου που σας λέω. Λοιπόν, θυμάστε το περιστατικό στις Σέρες που έγινε μια έκρηξη και έχασε ένας 11χρονος μαθητής τη ζωή του. Το θυμάστε? Λοιπόν, βγήκε απόφαση. Ο μηχανικός του σχολείου θα φάει πρόστιμο 10.000 ευρώ. Και επίσης του επιβλήθηκε και τρίμηνη ανάκληση άδειας. Για το επάγγελμά του. Με λίγα λόγια, η ζωή ενός 11χρονου μαθητή κοστίζει 10 χιλιάρικα. Και μια τρίμηνη ανάκληση άδειας. Αυτό είναι. Αυτή είναι η απόφαση. Σκέψου εσύ να στέλνεις το παιδί σου στο σχολείο, ο μηχανικός να φταίει που ανατινάζεται ο Λέβητας και πεθαίνει το παιδί σου, και η ποινή που λαμβάνει να είναι 10 χιλιάρικα και μια τρίμηνη ανάκληση άδειας. Σκέψου το. Για το ένα το δημοτικό σχολείο Σερών μιλάω. Ντροπή στη δικαιοσύνη για άλλη μια φορά. Έχουμε νέα αποκάλυψη για τα ΕΣΥ. Συνταγογραφούσανε ρε φίλε σε άντρα, ο οποίος εγκυμονεί, λέει. Και μάλιστα συνταγογραφούσανε εξομήτριο. Ρε χρήμα που έχουνε φάει. Βλέπουμε επίσης στην Ιταλίδα τη Μελόνι να κάνει συμφωνίες με το Ράμα για τη μεταφορά μεταναστών από την Ιταλία στην Αλβανία. Μαντέψτε πού θα καταλήξουνε. Μαντέψτε πού θα καταλήξουνε. Μην ξεχάσουμε ότι οι Ιταλοί δεν είναι φίλοι μας. Οι Ιταλοί ήρθανε μαζί με τους Γερμανούς. Οι Ιταλοί θέλουνε κομμάτια της Ελλάδας κι αυτοί. Καλύψανε συμφωνία με μια άλλη χώρα που θέλει κομμάτι της Ελλάδας, με την Αλβανία. Όλοι οι μετανάστες από την Ιταλία θα πηγαίνουν στην Αλβανία και πού θα καταλήγουνε. Έλα λίγο να το βρούμε μόνοι μας. Έλα λίγο να δουλεύει το μυαλό. Στην Ελλάδα. Στο Ελλαδιστάν. Πάντως είναι σοκαριστικό πόσο εύκολα και πόσο σύντομα ξεχνάνε οι λαοί. Πριν πολλά χρόνια υπήρξαν και άλλοι εκεί πέρα και είναι οι ίδιοι οι μετανάστες που τώρα παίρνουν αποφάσεις. Μην ξεχνιόμαστε, έτσι, τα λέμε όλα. Ζούμε όμως στη χώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι νομοθετούν για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αν τους έβαζες όλους αυτούς να ζήσουν έστω και μια εβδομάδα να ζήσουν, αυτά που περνούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έβαζαν τα κλάματα. Γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι τα λεφτά τα μαζεύουν από τα δέντρα. Δεν τρέχουνε, δεν έχουνε υποχρεώσεις και είναι και μόνιμοι. Είναι αλλιώς να τρέχεις όλη μέρα για να βγάλεις ένα 1,5 χιλιάρικο και είναι αλλιώς να κάθεσαι σε ένα γραφείο και 2 η ώρα να είσαι σπίτι σου και να ξέρεις σίγουρα ότι θα μπει και να ξέρεις σίγουρα ότι μια ζωή θα μπαίνει. Χωρίς ελέγχους, χωρίς μισθοδοσίες, χωρίς ίκα, μίκα, χωρίς τίποτα. Έτσι, αυτοί αποφασίζουν για εμάς. Ποιοι, αυτοί που τα ξύνουνε. Συγγνώμη κιόλας που το λέω έτσι ομά. Λίγοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι
σε αυτή τη χώρα οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και σε αυτούς αξίζει να πούμε ένα συγχαρητήρια. Για τους υπόλοιπους ξέρετε την άποψή μου. Να πούμε κάποια ονόματα. Θέλετε να επαναφέρουμε στο μυαλό σας κάποια ονόματα? Αλέκα Παπαρίγα. Γιάννος Παπαντονίου. Κώστας Σιμίτης. Το Σιμίτη, το θυμάστε το Σιμίτη που τον τιμήσατε? Στην Πορτογαλία παρεμπιπτόντως ξέχασα να πω ότι κάναν φίλο και φτερό το σπίτι του Πρωθυπουργού για διαφθορά, ο οποίος μετά παραιτήθηκε κιόλας. Και εδώ έχουμε στα εξάρχεια άντρες των ΜΑΤ να προστατεύουν τον κόσμο, τα συνεργεία τα οποία κόβουν, λέει, εκεί αβέρτα κουβέρτα δέντρα. Για ποιο λόγο πήγαν στα εξάρχεια και κόβουν όλα τα δέντρα? Τι θέλουν να κάνουν, να διώξουν τους πολίτες? Για μένα, είμαι φυσιολάτρης. Ξέρετε ότι θεωρώ ότι τα δέντρα είναι κάτι ιερό. Μας προσφέρουν οξυγόνο, ειδικά στις πόλεις. Είναι αναγκαίο να υπάρχουνε. Είναι αναγκαίο να υπάρχουνε. Όποια περιοχή κι αν ήτανε, θα με βρίσκατε κάθετο. Δεν πρέπει να κοπεί κανένα δέντρο. Και παρεμπιπτόντως, δύσκολα θα το πω, δεν ξέρω πώς θα ξεστομίσω αυτό το πράγμα. Γιατί συνήθως δεν λέω μπράβο, αλλά μπράβο στο Δούκα, ο οποίος υπερασπίστηκε τα δέντρα. Έτσι, όταν είναι να πούμε κάτι κακό το λέμε, όταν είναι να πούμε κάτι καλό και αυτό θα το λέμε. Μπράβο που υπερασπίστηκε τα δέντρα ο Δούκας. Και είπε ότι τα δέντρα δεν πρέπει να κοπούνε, γιατί όντως δεν πρέπει να κοπούνε. Στην τελική κόψτε και το τελευταίο δέντρο και κρεμαστείτε κιόλας, γιατί οξυγόνο δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως έναν άνθρωπο, τον οποίο θεωρείτε εσείς ηγέτη, τον οποίο εγώ θεωρώ καραγκιόζη. Τι έχει να πει, για να δούμε. Τώρα, τα έχει καταφέρει η Ελλάδα. Πάντα, κύριε Πολίτη, ποια σκοπιά θα το δει κάποιος? Εάν το δείτε τη σκοπιά του καταναλωτού που πάει στο ράφι, θα σου πει δεν τα έχει καταφέρει η Ελλάδα. Γιατί έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια και χάνω λεφτά. Κάνω μια παρένθεση. Μα αν δεν υπήρχε μεγάλη ακρίβεια και δεν έχανε λεφτά, δεν θα γινόμουν αυξήσει τα επιτόκια και δικές τράπεζες. Εάν το δείτε τη σκοπιά της κυβέρνησης, δηλαδή η Ελλάδα σε σχέση με το πώς πάνε οι άλλοι, έχει πάει καλύτερα ή χειρότερα? Η Ελλάδα έχει πάει σε όλους τους δείκτες πολύ καλύτερα. Έχει πάει καλά. Αν όμως ρωτήσεις τον άνθρωπο που μπαίνει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, έχει πάει άσχημα. Είναι από ποια σκοπιά το βλέπεις? Τι να κάνω. Είναι από ποια σκοπιά το βλέπεις, από τη σκοπιά της Νέας Δημοκρατίας ή από τη σκοπιά του λογικού ανθρώπου? Είναι ανάλογα τι χρώμα γυαλιά φοράς. Αν φοράς γυαλιά κόκκινα, αν φοράς γυαλιά μπλε ή αν δεν φοράς γυαλιά. Γιατί εμείς εδώ στον Focus FM 103,6 δεν φοράμε γυαλιά. Εμείς βλέπουμε πεντακάθαρα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε το μυαλό μας να σκέφτεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Σφαιρική σκέψη, αντικειμενική σκέψη. Για το τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπεις, γνωστός τράπερ, λέει, βλέπω τώρα τίτλους. Γνωστός τράπερ συνελήφθη, λέει, έχοντας πάνω του 122 γραμμάρια κοκαίνης. Ο ίδιος είχε πάνω του και 2,5 χιλιάρικα. Στο πεδίο του Άρεος πιάστηκε ο 27χρονος, ο οποίος απολογήθηκε, και ακούστε εδώ, και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος. Με περιοριστικούς όρους, δηλαδή πόσα γραμμάρια ήθελες να έχει, ρε φίλε, για να τον αφήνει να τον βάλεις μέσα? 122 γραμμάρια κοκαίνη. 122 γραμμάρια κοκαίνη και τον αφήσανε ελεύθερο. Γιατί τον αφήσανε ελεύθερο? Γιατί τραγουδάει η κόρη του στο τραγούδι ο γιος τους? Θα μιλάμε για 10 χιλιάρικα στην τσέπη. Μην αναρωτιέστε μετά, εφόσον αφήνετε ελεύθερους διακινητές 122 γραμμάρια κοκαίνη. Μην αναρωτιέστε μετά γιατί μες στα σχολεία πάνε και έρχονται τα ναρκωτικά. Μην αναρωτιέστε γιατί τα παιδάκια είναι στις τουαλέτες και ρουφάνε και πίσω από τα κλειστά και καπνίζουνε. Μην αναρωτιέστε μετά γιατί τα παιδιά σας γίνονται πρεζόνια. Γιατί η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Δεν λέω τώρα να πιάσεις ένα χρήστη. Πιάνεις ένα χρήστη ο οποίος έχει πάνω του 5 γραμμάρια. Λέω εγώ τώρα, έτσι, και κάνει χρήση και καταλαβαίνεις ότι είναι άρρωστος ο άνθρωπος.
Και λες, ρε αδερφέ, γεμίζω τις φυλακές μου τώρα με τοξικομανείς. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι να πιάσουμε το κεφάλι το οποίο διακινεί. Για να μην μπορούμε να πραγματικά να πούμε ότι καταπολεμούμε αυτό το φαινόμενο. Εσύ όταν πιάνεις το διακινητή, τον αφήνεις ελεύθερο. Και όταν πιάνεις το τοξικομανή, το γόνεις μέσα. Ε, τι περιμένεις να γίνει, δεν θα γεμίσει ναρκωτικά. Αλλά υπάρχει λόγος που τα κάνουνε. Υπάρχει λόγος. Λόγος σοβαρός. Γιατί παίρνουνε οδηγίες από κάπου και εντολές από τους ανωτέρους. Λοιπόν, ακούστε το άλλο. Γιατρός στην Καβάλα έσωσε παιδί από πνιγμό και του έστειλαν πρόστιμο επειδή δεν πλήρωσε, λέει, τα διόδια. Συγγνώμη, ρε παιδιά, που πνίγεται το παιδί και τρέχω να φτάσω. Συγγνώμη που δεν έκατσα να δώσω 30 λεπτά και ένα 80 στα διόδια και έφυγα. Επειδή ήθελα να σώσω μια ανθρώπινη ζωή. Εδώ άλλοι και γόντουσαν και δεν ανοίγανε τις μπάρες, για να καταλάβετε. Πάνω απ' όλα τα 30 λεπτά και το 1,80 περισσότερο αξίζουν αυτά από τη ζωή σας. Και άμα θέλετε να μάθετε πόσο κάνει μια ζωή ενός 11χρονου, ο 11χρονος είναι περίπου στα 10.000, τόσο κοστίζει, σύμφωνα με την ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά όταν σας λέω ότι ζούμε μια παράνοια, μου λέτε όχι, είσαι τρελός. Βγήκε, ρε, ο Νετανιάχου και είπε ότι ο Χίτλερ δεν ήθελε να εξοντώσει τους Εβραίους. Ήθελε, λέει, απλά να τους απελάσει. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Έλα, Χριστέ και Κύριε. Το 2015 την έκανε αυτή τη δήλωση, έτσι. Εσείς ξέρετε ποιοι είστε. Είστε αυτοί που επιτρέψατε τον Άδωνη Γεωργιάδη να έχει ουρανοξύστη. Είστε αυτοί που ακούτε τον Νίκο Ρωμανό, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το παροτράγουδο που τραγουδούσε «Θέλω να πάω στο Ιεροσόλυμα για την κόμενα να ζητήσω συγγνώμη» και πάει λέγοντας, να σας λέει ότι είμαστε μια κυβέρνηση φοροελαφρύσεων. Ποιος σας φταίει, ρε χαϊβάνια? Εγώ σας φταίω πάλι. Για όλα εγώ θα φταίω, είναι δυνατόν? Σας παρακαλώ.